Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους της οικογένειας, όλους όσοι είστε απόψε εδώ μαζί μας, για να τιμήσουμε τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα. Συγχωρήστε με τη συγκίνηση και τη φόρτιση που έχω. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο τον Γιάννη Βασιλάκη και όλους όσους βοήθησαν, που τιμούν με σεβασμό τη μνήμη του χωριανού τους Λιρεάν του πατέρα μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη τον Τζουρδαλάκη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Που είχε την ιδέα και έκανε τη μεγάλη ευθύνη για να υλοποιηθεί όλο αυτό που είδατε απόψε. Εργάστηκε ατέλειωτες ώρες με αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του πατέρα μας για να συλλέξει το απαραίτητο υλικό και χειρίστηκε όλα τα θέματα σαν να ήταν ένας από εμάς. Σαν να ήταν παιδί του. Απόψε νιώθω ότι είναι εδώ μαζί μας ο πατέρας μας. Νιώθω την άβρα του, το βλέμμα του. Βλέπω το γλυκό χαρακωμένο πρόσωπό του, ένα χαμόγελο σχηματισμένο να χαίρεται. Που είμαστε όλοι εδώ. Παιδιά, εγγόνια, αδέρφια, ανήψια, συγγενείς, φίλοι αγαπημένοι. Και θα γλεντήσουμε μαζί του για μία ακόμα φορά. Μου ζητήθηκε σαν μεγαλύτερη από τα 6 παιδιά του να πω 2 λόγια για το Μανώλη Μαργαρίτη σαν πατέρα. 2 λόγια δεν φτάνουν. Κάθε παιδί για το γονιό του θα μπορούσε να μιλάει ώρες ατέλειωτες. Πολλή αγάπη, πολλές συνθήμησες, λόγια χαραγμένα στην καρδιά και στο μυαλό απίστευτα πολλά. Και ο πατέρας μας ήταν πολλής σε όλους. Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος πολύ ευαίσθητος και συναισθηματικός. Και από αυτά τα χαρακτηριστικά του θα αρχίσω, γιατί όσο και να προσπαθούσε πολλές φορές να τα κρύψει, γιατί έτσι έπρεπε, δεν τα κατάφερε και τα πόλεσε σε όλα τα παιδιά σε τέτοιο βαθμό που ούτε εκείνος ούτε εμείς μπορέσαμε να τα ελέγξουμε. Η κάθε κουβέντα του, το χάδι του, το κάθε μαλωμά του, τα ρουφούσαμε σαν να τα νεύτα που κάθισε στην ψυχή μας. Μας δίδαξε την αγάπη σε όλες τις μορφές της. Και ιδιαίτερα την αδελφική αγάπη, την αγάπη της οικογένειας. Αγαπούσε υπερβολικά τη μάνα του, τα αδέλφια του, τους συγγενείς του. Και αυτό νομίζω ότι όσοι τον γνώριζαν το ήξεραν, το καταλάβαιναν. Αυτή την αγάπη την πέρασε και σε εμάς τα παιδιά του. Όλη μια γροθιά ενωμένη, αγαπημένη. Ποτέ δεν έλεγε η Μαρία, ο Γιώργης, ο Κωστής. Έλεγε η Ελένη μας, η Μαρίνα μας, η Αναστασία μας. Μένα μας. Μας έδαινε όλους μαζί με τα δεσμά παντοσκηνής αγάπης. Η δοτικότητά του ήταν ένα άλλο στοιχείο του χαρακτήρα του που μας μετέδωσε. Πάντα έδινε αβίαστα, απλόχερα σε όποιον του το ζητούσε. Και δεν μιλάω βέβαια για τελικά αγαθά, αλλά για τα πνευματικά. Έδινε την ψυχή του, τη φιλία, τη συμπαράστασή του, την παρέα του, τη συμβουλή του σε όποιον τη ζητούσε. Γι' αυτό ήταν τόσο αγαπητός και στην οικογένειά του αλλά και στους άλλους. Η ανθρωπιά, η τιμιότητα, η αξιοπρέπεια, η υπερηφάνεια ήταν αρετές που είχε και μας τη μετέφερε χωρίς λόγια και συμβουλές, αλλά με τις πράξεις και την καθημερινότητά του. Και εμείς τα σφουγγάρια ρουφούσαμε και αποθηκεύαμε στις κυψέλες της ψυχής μας που διαμόρφωναν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά μας. Την καλλιτεχνική του φύση την κληροδότησε σε όλα του τα παιδιά και δεν μιλάω για τη μουσική αποκλειστικά, γιατί σε αυτή μόνο μιλάω για τη διαφορετική ματιά που μας έβαλε να βλέπουμε τον κόσμο. Την όμορφη, την καλλιτεχνική, την περακλήρικη, που σε κάνει να βλέπεις γύρω σου με αισιοδοξία και ομορφιά. Και το ποτήρι της ζωής πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Είναι βαριά η κληρονομιά που μας άφησε ο πατέρας μας. Νιώθουμε απίστευτη υπερηφάνεια που είμαστε παιδιά του. Και δεν σας κρύβω ότι όλοι καμαρώνουμε και χαιρόμαστε όταν βρισκόμαστε στα πιο απίστευτα μέρη. Και τυχαίνει να τον γνωρίζουν και να μας μιλούν γι' αυτό με τόση αγάπη και θαυμασμό. Δεν θα πω άλλα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Να θυμηθούμε στιγμές όμορφες και αξέχαστες που ζήσαμε μαζί του, παιδιά και γόνια, και που μας έκαναν όχι απλά να τον αγαπάμε, αλλά να τον λατρεύουμε χώρο ζωής. Όσο και τις κοντινές του πατέρα μας, εγγεμίζουν πάντα την ψυχή μας, με απερίγραπτα συναισθήματα όπου και όταν τις ακούμε. Θα κλείσω απλά με μια ματινάδα που έχουμε γράψει για εκείνο. Θα είσαι στη σκέψη και στο νου όσο χτυπάει η καρδιά μας, γιατί το αίμα σου κυλά μέσα στα σώματα.